Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τον Αρχιεπίσκοπο και την αργία στην οποία έχει θέσει 10, να πούμε, στο σύνολο ανεμβολίας τους ιερείς. Να σας πούμε ότι έχουμε τρέξει λίγο έρευνα για το θέμα και όμως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. 20 με 21 Ιανουαρίου, λοιπόν, ο Αρχιεπίσκοπος είχε συνάντηση με όλους και με τους 27 ανεμβολίας στους κληρικούς και τους ενημέρωσε για την πρόθεσή του να μην τιμωρηθεί κανένας εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ιατρικοί, για παράδειγμα, που δεν προχώρησαν στο εμβολιασμό και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στις 27 Ιανουαρίου έστειλε την πατρική, όπως ονομάζεται, επιστολή και στους 27 και τους ζήτησε να ενημερώσουν εάν προτίθεται να εμβολιαστούν. Είναι η επιστολή που βλέπετε και αν μου επιτρέπετε να διαβάσω κάτι από αυτή την επιστολή. Αναφέρεται ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος και την υπογράφει, στους 27 και λέει: «Καταλήξαμε στην απόφασή μας να καλέσουμε όλους σας προσωπικά στο γραφείο μας, διότι παρατηρούμε ότι παρά τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και παρά τις δικές μας προτροπές και τοποθετήσεις, κάποιοι αρνούνται πεισματικά να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, στην αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας και εν τέλει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Με παντελώς αστήριχτους θεολογικούς και επιστημονικούς λόγους ενάντια όχι μόνο στον εμβολιασμό, αλλά και σε αυτή την ίδια την αυτονόητη τήρηση προστατευτικών μέτρων, της χρήσης μάσκας και αντισηπτικών, προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη στάση τους». Στην επόμενη σελίδα, λοιπόν, ο Αρχιεπίσκοπος ενημερώνει τους ανεμβολιαστούς ιερείς ότι όταν κατά τη χειροτονία σας λάβατε από τα σχήρα στο αρχιερέο του αρχιερέως την Ιεράν Παρακαταθήκη, γνωρίζατε καλώς πως οφείλεται υπακοή στον επίσκοπό σας. Αναφέρεται και στο άρθρο 47 του καταστατικού χάρτη και λέει: «Με λίγα λόγια, καλείστε, πατέρες μου αγαπητοί, να τιμάτε τον οικείο επίσκοπο ως αρχιερέα Θεού εικόνα φορούντα και να είστε βέβαιοι ότι ο επίσκοπός σας, ως καλός Σαμαρίτης, διακονεί τις ψυχές σας πάντοτε, αγρυπνώντας νύχτα και ημέρα. Αχρίσου μορφώθη Χριστός εν ημίν». Λοιπόν, έχοντας κατά νου όλα τα ανωτέρω, αναφέρει ο Κύπρου Χρυσόστομος, «έστω και την ιστάτη ώρα, σας καλούμε να αναλογιστείτε το χρέος σας έναντι της Εκκλησίας, του Επισκόπου σας, του πιστού μας λαού και τον εαυτό σας και του εαυτού σας, προτού υποχρεωθούμε να λάβουμε λυπηρές για μας αποφάσεις». Επικαλείται μετά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που αναφέρει ότι το πίπτσιν ανθρώπινων το εμένει εωσφορικών το μετανόην θείων, δια τούτο και σας καλούμε πατρικώς να υπακούσετε με προθυμία στην Εκκλησία κλπ. Κλπ. Αυτό στις 27 Ιανουαρίου η επιστολή. Αφού πέρασαν λοιπόν 4 μέρες, κυρίες και κύριοι, έστειλε επιστολή αργίας σε 10 κληρικούς που τους ανακοίνωσε την τρίμηνη αργία, μη έχοντας άλλη λύση, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο. Αυτή η επιστολή αργίας έσταλε χθες. Και η λόγη πρόσθεση ήταν ότι οι εν λόγω κληρικοί παρακινούσαν τους πιστούς να μην εμβολιαστούν μέσω των κηρυγμάτων τους, εξού και τέθηκαν σε αργία αυτοί οι 10 και όχι επί συνόλου οι 27. Λοιπόν, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό και την εξομολόγηση μαζί με τον θεολόγο μας, τον κύριο Θεόδωρο Κυριακού. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριακού. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σας ακούω από τις τελευταίες μέρες που κάνετε επίκληση στον καταστατικό χάρτη και στην Ιερά Σύνοδο και για τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε ο Αρχιεπίσκοπος. Έχετε υπόψη αυτή την επιστολή, την πατρική. Οι 10 ιερείς πήραν την εξής επιστολή εχθές, που καταλήγει ως εξής: «Ως εκ τούτου σας πληροφορούμε ότι από σήμερα ενεργώντας πατρικά και θεραπευτικά σας θέτουμε σε τρίμηνη αργία από πάσης ιεροπραξίας, συμπεριλαμβανομένων της τελέσεως του μυστηρίου της εξομολογήσεως και του Θείου Κηρύγματος, λόγω ανυπακοής προς τον επίσκοπό σας. Η αργία θα ανανεωθεί εάν η ανυπακοή σας συνεχιστεί». Μάλιστα. Δεν λέει κάπου για καθαίρεση, κύριε Κυριακού, ή τα άλλα που χρειάζονται. Μα δεν μπορεί ο Αρχιεπίσκοπος να προχωρήσει. Αυτό λέω, επειδή είναι ένα θέμα που τίθεται και από εσάς, δεν μπορεί, δεν το κάνει. Σε αργία θέτει και εξηγεί τους λόγους. Ναι, και δεν μπορεί να ανανεώσει και την αργία, γιατί καταργεί ουσιαστικά τον καταστατικό χάρτη. Γιατί δεν μπορεί να την ανανεώσει? Γιατί ο καταστατικός χάρτης του δίνει το δικαίωμα να θέσει κάποιον μέχρι 3 μήνες σε αργία. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα για κάποιους εργαζομένους. Δεν γράφει στην επιστολή που έστειλε για αποκοπή του μισθού τους. Δεν ξέρω αν θα στείλει άλλη ή θα τους αποκόψει τον μισθό
χωρίς να το αναφέρει στην επιστολή που τους έστειλε. Ναι. Νοαξία έχει στείλει σε άλλους 7 γόη μια επιστολή που τους λέει να μην εξομολογούν και να μην κηρύττουν κάτι τέτοιο. Ναι. Είναι μια κατάσταση μια αργίας. Τους 10 όμως τους θέτει κανονικά σε κατάσταση αργίας. Ναι. Τους 7, μήπως είναι αυτοί που κρίνεται ότι στα κηρύγματά τους ή στο Ιερό Μυστήριο της Εξομολόγησης παροτρύνουν τους πιστούς σε κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει η επιστήμη με το θέμα αυτό τον εμβολιασμό. Ναι. Μπορεί να είναι και αυτό. Ναι. Αλλά ο Αρχιεπίσκοπος, όταν έθεσε το θέμα των κληρικών της Αρχιεπισκοπής, έθεσε θέμα εμβολιασμού. Δεν έχει θέσει θέμα προπαγάνδας εναντίον του εμβολιασμού. Μα στην επιστολή αυτή που σας διαβάζω, τίθεται και αυτό το θέμα. Κύριε. Επειδή βρήκε τις αντιδράσεις μπροστά του, άρχισε να επικαλείται και αυτό. Αν υπάρχει στοιχεία, να καταγράψει στοιχεία είτε στο κήρυγμα είτε στην εξομολόγηση των κληρικών αυτών που έκανα και ας τους τιμωρήσει. Ωραία. Εσείς κύριε Κυριακού, γνωρίζετε κάποιον εξ αυτούς τους 10 ή 17 ιερείς προσωπικά? Ναι. Έχετε μιλήσει, νιώθουν έτσι απογοήτευση, εξίσαν τους λόγους που δεν εμβολιάζονται, φοβούνται να εμβολιαστούν ή πιστεύουν σε αυτά τα κηρύγματα που είχαμε ακούσει και στο παρελθόν για το φίδι, για τον δαίμονα που μπαίνει μέσα μας κλπ? Όχι. Κάποιοι από αυτούς φοβούνται, αλλά κάποιοι από αυτούς έχουν τη φιλοσοφία εναντίον οποιοδήποτε εμβολιασμό. Ναι. Δεν θα τους υποχρεώσω εγώ να εμβολιαστώ. Ναι, σίγουρα. Εκείνο που έπρεπε να κάνει ο Αρχιεπίσκοπος είναι, εάν θέλει να είναι καθαροί οι ιερείς του από τον κορονοϊό, να τους πει όσοι δεν εμβολιάζεστε να φέρνετε PCR, να φέρνετε rapid test πριν τις ακολουθίες. Ναι. Ας το ζητήσει αυτό. Γιατί είναι ο μοναδικός επίσκοπος σε όλη την Ορθοδοξία μαζί με τον Μητροπολίτη Μυτιλίνης που υποχρεώνουν τους ιερείς του να εμβολιαστούν. Κανένας άλλος επίσκοπος δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι και ο Μητροπολίτης Δωδώνης. Ναι. Ωραία. Κύριε Κυριακού, άρα είναι δύο τα θέματα. Το θέμα του εμβολιασμού ή όχι, του υποχρεωτικού, θεωρείται ότι δεν είναι θέμα ούτε για την Εκκλησία ούτε για κανέναν. Από την άλλη όμως, αν το θέμα μας είναι τα κηρύγματα, που είναι αντίθετα σε αυτό που κηρύσσει, αν θέλετε, και η Ιερά Σύνοδος και ο Αρχιεπίσκοπος, είναι άλλο θέμα. Τότε υπάρχει πρόβλημα. Είναι άλλο θέμα και υπάρχει πρόβλημα. Και πρέπει ενδεχομένως με κάποιο τρόπο να λυθεί. Κύριε Κυριακού, πείτε μου κάτι άλλο, διότι ως γνωστόν, εκείνη η συμφωνία κράτους Εκκλησίας, που την πρικοδοτήσαμε ως φορολογούμενη και πληρώνουμε κάποια εκατομμύρια, πρέπει να είναι τώρα στα 7-8 εκατομμύρια το χρόνο, εμείς πληρώνουμε τους κληρικούς, έτσι, της Υπαίθρου, που η Υπαίθρος πλέον είναι και ο Στρόβολος και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν κάποιοι από αυτούς τους ιερείς εμπίπτουν και σε αυτή την κατηγορία που πληρώνονται και από το κράτος, άρα δεν ξέρω ποιο μέρος του μισού τους θα αποκοπεί. Ποια είναι η δική σας πληροφόρηση? Ναι. Πρώτα να πω ότι ο Δωδώνης δεν έχει περιφέρεια δική του. Ναι. Οπότε δεν υποχρεώσε κανένα, γιατί το πνευματικό του παιδί, ο Ζαγκίρθου, δεν το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Φεύγει αυτό. Ναι. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι το κράτος πληρώνει. Εγώ είμαι υπέρ του εντελώς χωρισμού εκκλησίας και κράτους. Δεν χρειάζεται η εκκλησία τα δεκανίκια του κράτους. Ούτε και το κράτος πρέπει να στηρίζεται στην Εκκλησία. Η Εκκλησία μπορεί από μόνη της, έχει τα οικονομικά μέσα, να καλύψει τις ανάγκες της, φτάνει να γίνει σωστή εκκλησιαστική διαχείριση της περιουσίας της. Λοιπόν, κύριε Κυριακού, αυτό δυστυχώς δεν γίνεται. Ναι. Να πούμε και κάτι, γιατί άφησε να νοηθεί και ο Αρχιεπίσκοπος στις τελευταίες του δηλώσεις ότι το κάνουν τώρα, λέει, αυτό για τους άλλους Μητροπολίτες που δεν δέχονται επιστημονικές άποψεις για την πανδημία, γιατί βλέπουν την υγεία μου κάπως κλονισμένη. Όλα αυτά έτσι οδεύουν και οι αποφάσεις από άλλους Μητροπολίτες και Αρχιερείς έχουν να κάνουν σε αυτή την αναμονή για αρχιεπισκοπικές εκλογές κάποια στιγμή? Πάντα. Πάντα. Είμαστε, ήδη έχουν γίνει τα συνεργεία, έχουν γίνει ομάδες στήριξης τον υποψηφίο για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Δεν υπάρχουν υποψήφοι, αλλά υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Λοιπόν, ο αρχιεπίσκοπος έπρεπε, είχε την υποχρέωση, όχι απλά να θέσει το θέμα στη Σύνοδο,
αλλά να καλέσει τους συνοδικούς που κηρύττουν εναντίον του εμβολιασμού να συμμορφωθούν με την απόφαση που πήρε η Σύνοδος. Ναι. Όχι να ασχολείται με τους παπάδες του μόνο, να ασχολείται και με τους αρχιερείς. Με τους αρχιερείς δεν ασχολούμαστε γιατί φοβούμαστε να βάλουμε μαζί τους λόγω των επερχόμενων αρχιεπισκοπικών εκλογών. Και μην μου πει ο Αρχιεπίσκοπος ότι δεν ενδιαφέρεται για κάποιον εκλεκτόν του, γι' αυτόν και δεν θέλει την αντιπαλότητα και τα μαλώματα μέσα στη Σύνοδο. Μάλιστα, λοιπόν. Και υπάρχουν τώρα πολλά ευκολόγια. Κύριε Κυριακού, εξ αφορμής λοιπόν αυτής της καταγγελίας στην Ελλάδα, της πολύ σοβαρής, για βιασμό ανήλικης από ιερέα κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης, θέλω να πω μια κουβέντα για αυτό το μυστήριο. Βλέπετε κι εσείς ότι κάποιοι από τους ιερείς, τώρα είπατε κι εσείς πριν, ότι δεν μπορούν ούτε αυτό το... είναι μυστήριο η εξομολόγηση να το πράττουν, διότι εκεί διαμείβονται πολλά μεταξύ ιερέα και πιστού. Σωστά? Είναι ένα μυστήριο που φέρνει δύο ανθρώπους πολύ κοντά. Ναι. Τον πνευματικό και τον εξομολογούμενο. Εκεί ο εξομολογούμενος μπορεί να πει πράγματα πάρα πολλά. Όταν ήρθε, θυμάμαι, ο Πάπας στην Κύπρο είπε στην εξομολόγηση μην πιέζετε τους ανθρώπους. Δυστυχώς καμιά φορά υπάρχουν και πνευματικοί που πιέζουν τους ανθρώπους. Την προσπάθεια τους, όπως λένε ήδη, να τους βοηθήσουν. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν πάει εκεί αποφασισμένος να πει αυτά που έχει ανάγκη, να τον αφήσουμε να μας πει, να πει όσα θέλει και μέχρι εκεί. Επειδή όμως υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια εξάρτηση πολλές φορές του πνευματικού παιδιού με τον πνευματικό του, εκεί υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι, όπως αυτούς που είδαμε στην ελληνική, στην Αθήνα, με τον συγκεκριμένο ιερέα. Και δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν πολλοί. Από τη στιγμή που ο ιερέας, ο πνευματικός, αρχίζει να κάνει ερωτήσεις σεξουαλικού τύπου, κάνουν καλά τα πνευματοπαίδια να σηκώνονται και να φεύγουν. Ναι. Δεν είναι η δουλειά του ιερέα να μπαίνει στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού ή του κάθε ανθρώπου και να αναφέρεται, να συζητά γύρω από αυτά τα θέματα. Τώρα, είναι άλλος ο ρόλος. Να σας πω κάτι. Αυτό είναι το θέμα της εξομολόγησης. Είναι για άφηση αμαρτιών, αντιλαμβάνομαι. Έτσι, ο ιερέας ακούει. Ακριβώς. Και λέει, εγώ αυτό που γνωρίζω από τα λίγα που ακούω δεξιά και αριστερά που κάνουν εξομολόγηση, γυναίκες μιας ηλικίας, πάνε στον ιερέα, λένε κάθε εβδομάδα τα ίδια. Κοιμήθηκα με τον άντρα μου κλπ. Τη λέει, ξέρω εγώ, να νηστέψεις και ξανά τα ίδια. Έχει μια λογική αυτό το θέμα της εξομολόγησης? Είναι κάτι, ταπεινή μου άποψη, αν σας έχω κάνει κάτι εσάς, κύριε Κυριακού, έτσι, σας έχω μιλήσει κακά για εσάς, σας έχω κάνει κακό, νομίζω ότι η μεγαλύτερη εξομολόγηση είναι να την κάνω εγώ σε εσάς, έτσι, και να ζητήσω και συγγνώμη. Το αν πηγαίνω σε ένα ιερέα και του τα λέω και μου λέει νίστεψε και αυτά και θα περάσει, δεν ξέρω αν βοηθά. Καταλάβετε τι θέλω να πω? Πολύ σωστά το λες στις διαπροσωπικές σχέσεις και μακάρι να υπήρχε αυτό που λες. Όμως, στο θέμα του ιερέα, ο ιερέας στην εξομολόγηση ασχολείται κυρίως με τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Nice. Γι' αυτό και εκεί μπορεί να δεχτεί οποιουσδήποτε. Επειδή παλιά υπήρχε με το θέμα της ομοφιλοφιλίας και κάποιοι ιερείς ένιωθαν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θανάσιμο αμάρτημα. Και έχουμε και λοιπόν, τις θεραπείες μεταστροφής που συζητούσαμε και θα ποινικοποιηθεί τώρα. Που να τους ισώσουν, όπως λέμε, κύριε Κυριακού, που ακόμα συμβαίνει δυστυχώς. Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν να κάνει ολόκληρο σχολείο για να τους ισώνει. Λοιπόν. Σωστό, το ξεχάσαμε αυτό. Αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι αν ο άνθρωπος, και αυτόν το είπε πάλι ο Παπάς και πολύ σωστά το είπε, δεν είναι αν είναι ομοφιλόφιλος ή όχι. Εμένα λέει με ενδιαφέρει η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Και αυτό πρέπει να οικοδομεί ο πνευματικός στον πιστό που πάει κοντά του. Ναι. Και όχι οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κυριακού, ευχαριστώ πολύ. Μας ενημερώσατε και σήμερα για τα διάφορα τα εκκλησιαστικά και τα περίξ. Καλή συνέχεια.